στον κύριο Πέτρο Κόκαλη, τον υποψήφιο ευρωβουλευτή με το κόμμα Κόσμος και γραμματέα του Κόσμου. Σωστό, κύριε Κόκαλη. Σωστό, κύριε Κονόμου. Γραμματέα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώ τον. Βλέπω τελευταίε μέρε έχουν ευαισθητοποιηθεί αρκετοί γύρω από τα ζητήματα του περιβάλλοντο. Δεν ξέρω αν βοήθησε και ο καιρό και αισθάνονται πλέον ότι πρέπει να ασχοληθούν και με αυτά τα ζητήματα, κύριε Κόκαλη. Πάντω, σε κάθε περίπτωση τα θέματα που θέτεται εδώ και πολύ καιρό είναι πλέον μπροστά στην ατζέντα. Βέβαια. Έτσι δεν είναι. Βέβαια. Όταν αφήσουμε για λίγο τι περιουσίε και τα σπίτια και τα πόθα μέσα στα υπόλοιπα, μιλάμε για τα ουσιαστικά, έτσι. Τις περιουσίες και τα σπίτια τα αφήσαμε στο έλεος της κλιματικής καταστροφής στη Θεσσαλία, στον Εύρο, στην Νότια Ρόδο, στη Βόρεια Εύβοια, σε μια σειρά από θέματα. Και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε όλο και περισσότερο ότι σήμερα είναι και Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Για μας δεν μας ενδιαφέρει το περιβάλλον, μια χαρά είναι το περιβάλλον, θα τη βρει την άκρη του. Για μας είναι κάθε μέρα ένας πολιτικός αγώνας για την καταστροφή του περιβάλλοντος και τις καταστροφές που φέρνει στους ανθρώπους. Τις καταστροφές που φέρνει η ρήπανση, οι κλιματικές καταστροφές, οι φωτιές, οι ξηρασίες, οι πλημμύρες και όλα αυτά τα πολιτικά αποτελέσματα μιας πολιτικής να κυβερνούμε σαν να είμαστε σε άλλο πλανήτη, να μην ακούμε τους επιστήμονες, να παραλείπουμε να κάνουμε αυτά που πρέπει να βρισκόμαστε σήμερα εδώ που είμαστε. Πάντως, κύριε Κόκαλη, η κρίση και βλέπουμε... του περιβάλλοντος είναι τόσο πολιτική όσο πολιτικό αποτέλεσμα ήταν το μνημόνιο. Εσάς ακούμε να το λέτε. Ακούμε άλλες σποραδικές. Ευτυχώς είμαστε και εμείς. Ναι, ναι, εντάξει. Να μας ψηφίσει ο ελληνικός λαός για να το λέμε και στα επόμενα 5 χρόνια. Και άλλες... να σε ρόλο κομπάρσου και αμηχανίας. Ακούμε άλλες σποραδικές αναφορές. Αλλά εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Εθνική στρατηγική έχουμε για όλο αυτό που το οποίο είναι εδώ. Θα φοβάμαι πως δεν έχουμε. Δεν έχουμε εθνικό στέκιο σχέδιο προσαρμογής. Δεν έχουμε ειδικές, ας το πούμε, χρηματοδοτικές ροές. Δεν έχουμε εκμεταλλευτεί κατάλληλα τα εργαλεία που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνεται μια προσπάθεια, όπως πολύ σωστά είπε χθες ο κ. Μητσοτάκης από τη Λάρισα, ότι θα πρέπει στην επόμενη προγραμματική περίοδο να έχουμε ένα ταμείο προσαρμογής στην κλιματική κρίση. Γιατί βεβαίως πριν είχε πει το πολύ σαφές ότι η Θεσσαλία έχει πάθει 3,5 δισεκατομμύρια ζημιά σε δημόσιες υποδομές, τις οποίες δεν μπορεί να αναλάβει η αγορά, πρέπει να τις αναλάβει ο Έλληνας φορολογούμενος, και αυτό το 3,5 δισεκατομμύρια και ο Ευρωπαίος φορολογούμενος, αλλά 3,5 δισεκατομμύρια είναι 1,5% του ελληνικού ΑΕΠ, διπλάσιο από το 0,7 που ήταν το έλλειμμα, το πλεόνασμα μάλλον, στο οποίο μας υποχρεώνει το μνημόνιο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι χρειάζεται μια συντεταγμένη πολιτική, και αυτή την πολιτική την εκφράζουν οι πράσινοι σε όλη την Ευρώπη, και είναι καιρός στη χώρα μας που πλήττεται πιο σκληρά από άλλες. Από αυτή την εξέλιξη να έχουμε ένα κανονικό στιβαρό. Επιστροφή υπάρχει, κύριε Κόκαλη, από αυτή την κατάσταση, γιατί βλέπουμε πια χτυπάει παγκόσμια. Βλέπουμε τεράστιες καταστροφές. Είδαμε στην Ινδία, βλέπουμε Βραζιλία, βλέπουμε Αργεντινή. Βλέπουμε τρομακτικές καταστροφές. Όχι, κύριε Οικονόμου, δεν υπάρχει επιστροφή. Υπάρχει μόνο ένας μεγάλος αγώνας να μην γίνει ακόμα χειρότερα, να το συλλάβουμε, και υπάρχει ένας μεγάλος αγώνας να κάνουμε δημόσια έργα υποδομής για να προστατεύσουμε την περιουσία και τη ζωή των ανθρώπων, την κοινωνική συνοχή και τη δημοκρατική συνοχή. Δεν υπάρχει επιστροφή. Δεν υπάρχει πλέον πρόληψη. Αυτό θα πρέπει να έχει γίνει πριν από 30 χρόνια. Σήμερα πρέπει να υπάρχει ένας μεγάλος αγώνας για την προστασία της κοινωνίας. Μάλιστα. Κύριε Κόκαλη, ευχόμαστε τα καλύτερα. Καλή επιτυχία. Και μακάρι όλο αυτό να γίνει. Συγγνώμη να το πω, και τώρα που λέτε κάτι σωστά που το αναδεικνύεται. Πραγματικά, πλησιάζοντας τη τρινή ημερία του θερμότερου χρόνου στην ιστορία της ανθρώπινης ύπαρξης, του ανθρώπινου πολιτισμού, μάλλον γιατί παλαιότερα είμαστε στις σπηλιές κτλ. Αλλά από τότε που έχουμε γλώσσα, είμαστε σε αυτό το κλίμα. Είναι ο θερμότερος χρόνος, πλησιάζοντας την ημερία. Εδώ ο κόσμος καίγεται. Και εμείς ψάχνουμε να δούμε ποιος την έχει μεγαλύτερη την περιουσία. Σωστά το λέτε, κύριε Κόκαλη. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Καλή σας και κάπως έτσι καταναλώσαμε και τον χρόνο. Ναι, λοιπόν, βέβαια. Καλημέρα, κύριε Κόκαλη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.